και φίλοι του Καρίτσα Live Streaming. Καλησπέρα σας. Σε μια εποχή κορονοϊού, σε μια δύσκολη εποχή, εμείς βγήκαμε μια βόλτα να δείξουμε λίγο την πόλη μας, να δείξουμε λίγο την κίνηση που έχει η πόλη μας. Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να σχολιάσετε και live τώρα, αν θέλετε κάπου να πάμε να δείξουμε κάποια πλατεία, οτιδήποτε σας αποσχολεί, γράφετε στα σχόλια και εμείς και εσείς μαζί θα συμμετέχετε στη βόλτα, θα είμαστε παρέα. Λοιπόν, είμαστε στα σφαγεία, στα παλιά σφαγεία, στην είσοδο της πόλης. Θα περιηγηθούμε, θα περάσουμε μια βόλτα λίγο στο Δυτικό Πάρκο, να κάνουμε μια βόλτα να δούμε λίγο την κινητικότητα. Βέβαια, η κινητικότητα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ μεγάλη, η κίνηση του κόσμου, των συμπολιτών μας. Είναι μικρή, περιορισμένη. Αλλά αυτό που γίνεται χαμός γίνεται το βράδυ. Χωρίς κάποιο λόγο. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, ο λόγος είναι για να γυμναστούν. Να γυμναστούν ρε παιδιά, αλλά να γυμναστείτε και σπίτι. Βάψτε κανένα κάγκελο, κάντε κάποια σχολεία δικιά σας. Υπάρχουν τόσες πράξεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι, γυμναστική. Με το έτερνη νημίση, γυμναστική, σηκώστε τα παιδιά σας, κάντε, ράντε. Δεν υπάρχει λόγος, επειδή δεν έχουμε κάποια καραντίνα, δεν έχει πέσει κάτι να μεγαλώσουμε, να επιδεινώσουμε το πρόβλημα το υπάρχουν που υπάρχει στην κοινωνία. Λοιπόν, πάμε πίσω από το κλειστό γήπεδο, πίσω από το χτέλ. Όπως βλέπετε, μια μικρή κινητικότητα, βέβαια στο χτέλ είναι παντελώς άδειο. Πολλές ακυρώσεις υπάρχουν, δρομολόγια δεν εκτελούνται. Λοιπόν. Και όπως σας είπα, γράψτε και τα σχόλιά σας. Μας ενδιαφέρουν τα σχόλια. Αν θέλετε κάπου να περάσουν, κάπου να πάμε. Να οργανωθούμε κι εμείς λίγο. Κάτσε μισό λεπτάκι. Ορίστε εδώ, κάνουν το τζόκινγκ τους. Αμέρινα, πολύ ωραία. Το παλικάρι με το σκυλί, βέβαια θέλει να κάνει και την ανάγκη του σκυλί. Δείξαμε και το πρόσωπό μας, δεν πειράζει. Αθλητικό πάρκο. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, είναι πολύ χαλαρά, δεν έχει πολύ κόσμο. Και καλύτερα να μην έχει και καθόλου. Δεν θα ήταν άσχημο να μην έχει καθόλου κόσμο. Βεβαίως το βράδυ γίνεται πανικός, χαλασμός κυρίου από κόσμο, ο οποίος ένας να έχει, που ευχόμαστε να μην έχει κανένας τον ιό αυτόν, θα εξαπλωθεί σε όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή είτε ακούμε σε ένα όργανο γυμναστικής, είτε έβηξε, είτε φτενίσκει, ξέρω με την πορεία, τι μας είπε, όλα μέσα με το έρθες από εδώ, οι ταινίες που έχουν βάλει από τον Δήμο, τις έχουν κόψει, τις έχουν σκίσει. Και το καλύτερο θα ήταν, πιστεύω, Δήμαρχε, να πάρεις και εσύ τα μέτρα σου, να βάλεις τους υπαλλήλους να ξυλώσουν τα παγκάκια, βεδομένα είναι τα παγκάκια, να τα ξυλώσουν όλα, να μην υπάρχει λόγος να κάτσουν, να ξυλώσουμε τις μπασκέτες, δεν υπάρχει λόγος να έρθουν τα παιδιά μας να παίζουν μπάσκετ. Εδώ γυμνάζονται, πολύ ωραία, καλά κάνουν, θέλουν να είναι σε φόρμα οι ανθρώποι. Και μπαίνουμε στην πόλη να δούμε λίγο, να διαβάσουμε και τα σχόλιά σας. Ωραία, χαιρετισμούς από Γερμανία, από το Φώτη, χαιρετίσματα έχεις φίλε Φώτη, από την Καρδίτσα. Στη Μικρή Λίμνη, ναι, γιατί όχι, στη Μικρή Λίμνη. Θα πάμε και θα εκπλαγείτε. Θα εκπλαγείτε παιδιά με αυτό που θα δείτε, γιατί εγώ πιστεύω θα έχει κόσμο.
Το πιστεύω ακράδαντα ότι θα έχει κόσμο. Και από φίλους που με ενημέρωσαν, γινόταν λες και ήταν πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά. Λοιπόν, μας γράφετε τα σχόλιά σας. Είμαστε στην είσοδο της πόλης, πηγαίνουμε προς το Παυσίλιπο, ακριβώς στο πρώτο λύκειο. Πρώτο λύκειο, το οποίο θα γίνει τον ερχόμενο δημοτικείο. Λοιπόν, Σκυλοσόφου 44, παιδιά, να δούμε από Αθήνα τη γιαγιά και τον παππού Λεβέντες. Λοιπόν, William, ο παππούς και η γιαγιά καλό είναι να κάτσουν μέσα ούτε στον μπαλκόνι να μην βγουνε. Εμείς άμα είναι θα περάσουμε από Σκυλοσόφου να δείξουμε λίγο τη γειτονιά σου, να σου φύγει έτσι λίγο το μεράκι και η επιθυμία σου να δεις τη γειτονιά, γιατί όχι. Λοιπόν, Παυσίλιπο, παιδιά, άδειο, όπως πρέπει να είναι, το Παυσίλιπο. Εντελώς άδειο και καλό είναι που είναι άδειο. Ευχάριστο αυτό. Δεν υπάρχει λόγος τα παιδάκια τα μικρά να είναι κρυπτημένα έξω. Τα απαραίτητα, σαφέστα, καλό είναι να γίνονται. Όπως σούπερ μάρκετ, φαρμακεία. Από εκεί και πέρα, παιδιά, όλοι μαζί πρέπει να συντελέσουμε στο να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτός ο ιός, αυτός ο επικίνδυνος ιός, και πιο πολύ κρατήστε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μέσα. Πάει ένας παππούς στο φούρνο και ειλικρινά λέει, τι θα κάνω, δεν μπορώ, κάτσε στο σπίτι και τι να φάω, λέει. Ζήμωσε, τι είμαι, λέει, στο χωριό, είμαι να ζυμώσω. Ορίστε η απάντηση του παππού, προκειμένου να μείνει στο χωριό να ζυμώσει, γιατί ντρέπεται να ζυμώσει. Σου λέει, άμα δεν βαριέσαι, ας βγω μια βόλτα. Εμείς καθόμαστε μέσα για τον παππού και για τη γιαγιά, και ο παππούς και η γιαγιά βγαίνουν βόλτα και καλά κάνουν. Αφού έτσι το σκέφτονται, καλά κάνουν. Λοιπόν, θα δούμε λίγο. Καλημέρα από Νέα Σμήνη. Στο Παλαμά τι γίνεται? Στο Παλαμά, Ευάγγελε, έχεις κάποιο νέο τίποτα από Παλαμά? Εσύ, αν έχεις ακούσει κάτι, δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένα, φίλε μας, ο φίλος μας ο Θάνος. Καλημέρα, Καρπιτσάρα. Θα περάσετε και από πλατεία Αγίου Νικολάου? Βεβαίως, θα περάσουμε μια βόλτα από πλατεία Αγίου Νικολάου. Πολύ ωραία πλατεία. Παιδιά, στην Μπούζδρα, Οργός, τα ξαδέρφια είστε κοντά? Ναι, θα γυρίσουμε. Φτάνω, θα γυρίσουμε, περάσουμε μια βόλτα Μπούζδρα. Έπειτα από Μπούζδρα μπορούμε να πάμε Αγίου Νικολάου. Γιατί όχι, εδώ και τα κρεοπολία είναι ανοιχτά. Είναι τα είδη πρώτης ανάγκης, κρεοπολία, μαναβική, σούπερ μάρκετ. Αυτά που πρέπει να είναι ανοιχτά, και οι περισσότεροι εξυπηρετούν να σας φέρουν και τα πράγματα και στο σπίτι. Και καλό είναι. Προτιμότερο είναι να κάθεστε σπίτι και να σας τα φέρνουνε, παρά να βγαίνετε έξω και να είστε κρυμμένοι. Γι' αυτό και είναι και το take and away. Δηλαδή να σας φέρνουν τα πράγματα στο σπίτι σας. Να δούμε. Μπούμε λίγο μια βόλτα στην πλατεία. Τα πόδια. Πώς το βλέπεις? Όχι. Λοιπόν, κεντρική πλατεία. Άγιο το Βρεσκάκι. Έτσι όπως πρέπει να είναι. Άδεια. Παντελώς άδεια. Σωστά. Πολύ σωστά. Και αυτά τα μπαγκάκια μου φαίνεται πρέπει να τα ξυλώσει, Δήμαρχε. Και αυτά τα μπαγκάκια. Το πιο ωραίο, ρε παιδιά, ήταν εχθές. Πάω στην Εθνική να κάνω μια κατάθεση στο εξωτερικό μηχάνημα. Και συγκεκριμένα στις καφετέρειες που έχουν εκεί μαζεμένες στις καρέκλες. Τι έκαναν τα παππούδια? Επειδή είχαν και έχουν συνηθίσει, και δίκιο έχουν οι ανθρώποι. Δεν έχουν άδικο. Έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν να πίνουν το καφέ τους κάθε πρωί. Είχαν πάρει το καφέ στο χεράκι, είχαν κατεβάσει τις καρέκλες και τι κάναμε, ωραία, είχαμε στρώσει πηγαδάκι. 10-15 άτομα, άντε να λέγαμε για το κορονοϊό. Τώρα τα κόλληπα ποιος θα φάει και τι θα φάει, δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να σας πω. Αυτό είναι δώρο άδωρο. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό και τη λογική αυτού του πράγματος. Δηλαδή να πάμε το καφέ στο χέρι
Και τι καφέ, ελληνικό τώρα πίνανε, έτσι. Δεν πίνανε πιο σφαιρική. Ελληνικό πίνανε και. Να έχουμε να κάνουμε σλάτ. Στον Παλαμά πολύ λίγα πράγματα. Όπως πρέπει. Καλησπέρα. Μπράβο, φίλε Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, παντού τα ίδια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, καθίστε σπίτια σας. Το Πάσχα, να είμαστε καλά, να το περάσουμε όλο αυτό. Παρτείτε, θα φορτώσετε και τις μπαγαζιέρες, θα τις γεμίσετε και θα τα πάρετε τα πράγματα του χωριού. Τώρα καθίστε σπίτι. Στη Νέα Αγορά τι γίνεται? Λοιπόν, στη Νέα Αγορά τώρα περνάμε. Να δείξουμε και Νέα Αγορά. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει και μια κοινοποίηση το live, να δουν και περισσότεροι φίλοι μας, να ενημερωθούν για την Καρδίτσα, για την πόλη που αγαπάμε, για την πόλη που ζούμε, που πρέπει να σεβαστούμε, γιατί για να αγαπήσει κάτι πρέπει να το σέβεις κιόλας. Λοιπόν, τα έχω πολύ ανοιχτά, σωστά. Η κινητικότητα είναι πολύ μικρή και καλό είναι αυτό. Το τοπίο που λέω και αυτό ανοιχτό, πολύ ωραία, με λίγα άτομα, και μπαίνουμε μέσα στη Νέα Αγορά. Διαβάζουμε και τα σχόλια. Όποιος θέλει μπορεί να σχολιάσει. Λοιπόν, Νέα Αγορά, για να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. Έχει μια κινητικότητα αρκετή καλή, θα έλεγα. Εντάξει, κλειστή η είσοδος της κεντρικής αγοράς και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Τα μαγαζιά αυτά, τα απαραίτητα που πρέπει να είναι ανοιχτά, είναι ανοιχτά. Κόσμος δεν υπάρχει αρκετός, καλό είναι αυτό, πολύ καλό είναι αυτό. Ποιο Πάσχα, καλό καλοκαίρι, θα ξεπερδέσουμε. Κοίταξε, Μαρία, άμα τυχόν συνεργαστούμε όλοι μαζί όπως πρέπει, πιστεύω θα ξεμπερδέψουμε. Και να μην ξεμπερδέψουμε, αρκεί να συνεργαστούμε, να μην έχουμε πολλές απώλειες. Οι απώλειες είναι το κυριότερο που πρέπει να προσέξουμε, να μην θρηνήσουμε κόσμο και κοσμάκι. Τώρα είναι αρχή βέβαια, θα συμφωνήσω, αλλά πρέπει όλοι μαζί να προσέξουμε, παιδιά, για να έχουμε τους δικούς μας τους ανθρώπους που είναι οι πιο μεγάλοι, έστω πατέρας μας, η μάνα μας. Πρέπει να τους κάνει εμένα, η μητέρα δικιά μου έχει άσμα, λέω πρόσεξε όσο μπορείς μάνα, γιατί δεν είναι παιχνίδι. Μάλλον θα τραβήξει πολύ και τον άλλο χειμώνα. Φτάνω, τι να σου πω αδερφέ, μακάρι να μην φτάσουμε τόσο μακριά. Μακάρι, μακάρι Παναγία μου, να μην χρειαστεί να φτάσουμε τόσο μακριά. Λοιπόν, θα πάρουμε την οδό Καραϊσκάκη προς τα επάνω. Και η κινητικότητα στα αυτοκίνητα είναι μικρή, καλό είναι γι' αυτό. Μακάρι αύριο όμως, που είναι Κυριακή, να μην δούμε ρε παιδιά Πρωτομαγιά να την παίρνουν όλοι στη λίμνη κτλ. Που ξέρω, εγώ πιστεύω έτσι, μπορεί να κάνω και λάθος. Καλό είναι να κλειστούμε μέσα. Λοιπόν, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, παιδιά, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου τι γίνεται? Φίλε Χάρης, ο Χάρης από Θεσσαλονίκη, θα περάσουμε Μπούζδρα, δηλαδή Παναγία, και θα πάμε όταν γυρίσουμε από τη Μικρή τη Λίμνη. Θα πάμε προς τα πάνω λίγο στη Μικρή τη Λίμνη να δούμε τι γίνεται. Θα περάσουμε Μπούζδρα και Άγιο Νικόλαο. Θα πάμε. Αν καθίσετε λίγο συντονισμένοι μαζί μας, θα το δείτε και την πλατεία του Αγίου Νικολάου και στην Παναγία εκεί που είναι ο οδός Μπούζδρας, που μας ζήτησε ένας φίλος μας πιο πάνω να περάσουμε. Θα περάσουμε πολύ ευχαρίστως. Καλησπέρα, μην αγχώνεστε, θα μας δώσουν οι Κινέζοι το φάρμακο και καθαρίσαμε. Αν αφήσουν Μέρκελ και Τραμπ. Λοιπόν, να αγχωθούμε, προσωπική μου γνώμη και σκέψη. Προσωπικά δεν αγχώνουμε καθόλου. Προσωπικά, μιλάω ατομικά μόνο για τον εαυτό μου. Δεν αγχώνουμε, γιατί ό,τι να γίνει θα γίνει. Αν ο ιός αυτός είναι τόσο επιθετικός και τα λοιπά, πρέπει να προσέξουμε λίγο παραπάνω, όπως ανέφερα και προηγουμένως, για τους μεγάλους ανθρώπους, γιατί όπως ξέρετε, στη μικρή ηλικία δεν έχει τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μισό λεπτάκι λίγο,
Λοιπόν, φίλε Δημήτρη, δεν οδηγάω εγώ. Εγώ είμαι συνοδηγός, γιατί διάβασα το σχόλιο σου. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Εγώ είμαι συνοδηγός. Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να κάνουμε και live μετάδοση και να οδηγάμε. Όχι, εντάξει, είπαμε να κρατάμε ένα κινητό όταν κάνουμε σε κάτι προσωπικό. Εντάξει, είναι ένα μικρό αυτό. Μικρό, ας μεγάλο να το πω. Ατόπιμα. Τέλος πάντων. Δεν οδηγάω, οδηγάει ο κύριος Βαγγέλης. Πήγαινε και από Παλέρμο. Ναι, είμαστε κοντά Παλέρμο. Γιατί όχι, πάμε Παλέρμο. Πάμε Παλέρμο. Είμαστε στις γραμμές των τρένων, στο συντηρητικό σταθμό. Εκεί να δεις τη μικρή τη λίμνη τι γίνεται. Δημήτρη, επειδή θα έχουμε πολύ... Το πήγαινε, θα μας φάει πολύ χρόνο και δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε τόσο πολύ. Θα πηγαίναμε στη μικρή τη λίμνη, αλλά αποφασίσαμε τελικά να το ακυρώσουμε. Α, μπαταρία, πώς είμαστε? Φαίνεται καλό. Όχι, μισό λεπτάκι παιδιά. Να συντονιστούμε λίγο. Είναι και τα τεχνικά τα θέματα λίγο. Εντάξει. Οκ, μετά βάλει το Βαγγέλη. Εντάξει. Καλημέρα Πορούσου, καλημέρα Στέλλα. Καλησπέρα μάλλον. Πολλά χαιρετίσματα. Πολλά χαιρετίσματα έχεις κύριε Ευάγγελε. Μπράβο σου για το ρεπτάζ. Κάντε και μια βόλτα στα χωριά. Λοιπόν, Βάιος. Κύριε Βάιο, θα το κανονίσουμε αυτό κάποια άλλη στιγμή. Επειδή τώρα είχαμε καιρό να κάνουμε έτσι κάποιο live στους δρόμους που είχαμε ξεκινήσει πριν καιρό, να δείξουμε λίγο την πόλη μέσα και θα πάμε και στα χωριά αν κάποια στιγμή δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση. Λοιπόν, δόξα ο φίλος μας ο Ηλίας, δόξα τον Θεό, κόσμο δεν υπάρχει κάτι έτσι ακόμα, όπως οι τέσσερις έξυπνοι που διαλογίστηκαν και όσοι επίσης έξυπνοι έρχονται. Λοιπόν, αυτοί οι έξυπνοι ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα, έχουμε μια Τουρκία, έχουμε μια Τουρκία που μας εντυπαίνει, μας χώνεται. Πάνε να διαλογιστούν στην Τουρκία. Ελάτε εδώ, παιδιά, ελάτε εδώ. Προσωπική μου γνώμη. Λοιπόν, όσο μιλάω, μιλάω πάντα την προσωπική μου γνώμη, έτσι. Ελάτε εδώ, στηρίξω εγώ δύο καρπαζιές να διαλογιστείτε μια χαρά. Ειλικρινά τώρα, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Δικαίωμά τους, δημοκρατία, έχουμε δικαίωμά τους είναι. Εντάξει. Είμαστε Παλέρμο. Ότι έφταιει, μάλιστα Δημήτρη. Παλέρμο. Κινητικότητα. Έχει γύρω στα 8 αμάξια. Α, και από εδώ έχει ακόμα πιο πολλά. Κοιτάξτε, από μια πλευρά τώρα σου λέει η μητέρα μου, η πατέρα, να βγάλουμε λίγο το παιδί να ξεσκάσει. Καλό είναι να ξεσκάσει το παιδί, ρε παιδιά, αλλά σκεφτείτε και λίγο πιο βαθιά. Εντάξει, περπατάμε, παίζουμε μπάλα. Δεν υπάρχουν μεγάλες παρέες, 3 άτομα, 2 άτομα, καλό είναι αυτό. Καλό είναι, δηλαδή, την άποψη από να είστε 10 άτομα, όπως εχθές είδα μια παρέα, 15 ποδηλάτες, μικρά παιδιά, 12-15 χρονών και βγήκαν βόλτα, εντάξει. Το τεστ το κάνατε, εγώ εμείς προσωπικά δεν το κάνουμε, κύριε καθηγητή μας. Εσύ κύριε Βάγκελ το κάνεις? Ούτε ο κύριος Βάγκελος το έκανε, ούτε εγώ το έκανα, ο Παναγιώτης. Εσείς κύριε Άρη καθηγητής, το κάνατε? Αν είναι, πληροφορήστε μας με προσωπικό μήνυμα πώς γίνεται και τι γίνεται. Είμαστε μαντρωμένοι πάντως στο αυτοκίνητο. Πολύ καλά είναι τα πράγματα εδώ στο Αθλητικό Πάρκο, στο Παλέρμο και λέω Αθλητικό. Πάρα πολύ καλά. Λίγο κόσμο έχει, πολύ λίγο, και έτσι πρέπει να είναι και να μην έχει καθόλου. Ακόμα καλύτερα. Καλημέρα, Καρδίτσα, από Αθήνα, Αγίου Νικολάου, ανοιχνούν να δούμε γνώριμα μέρη και κανένα γνωστό να μην κυκλοφορεί. Πολύ σωστός σε βλέπω. Πάρα πολύ σωστός. Παιδιά, γράψτε και κανένα άλλο σχόλιο, ό,τι θέλετε. Να έχουμε κι εμείς κάτι να λέμε.
χαρίστηκε και τα παιδάκια, πήραν και το παγωτό. Πήραν το παγωτό, ένα κρυολόγημα, μια χαρά είμαστε. Μίξει να τρέχουν μετά και να ανησυχεί η Μανούλα και ο Πανταλούλης. Και εδώ τα μηχανήματα είναι με ταινίες πολύ καλά, πολύ σωστά. Μακάρι ο Δήμαρχος να ξυλώσει τις μπασκέτες, μακάρι να ξυλώσει τα μπαγκάκια, τώρα που έτσι αλλιώς όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου δεν έχουν τόσες μεγάλες αρμοδιότητες. Και σε κάποιον Δήμο το κάνουν αυτό το πράγμα, ξυλώσαν τα μπαγκάκια να μην κάθονται κανένας. Και καλά έκαναν. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί από Δευτέρα που θα σας πούνε ολική απαγόρευση της κυκλοφορίας, δεν θα σας αρέσει, ούτε εμένα θα μου αρέσει. Σε ποιον θα αρέσει, δεν θα αρέσει κανένα. Αλλά δυστυχώς έτσι θα γίνει. Γιατί... να μην έρθετε Ηλίας, να μην έρθετε ο κύριος Ηλίας, ούτε Πάσχα να μας βλέπουν να ερχόμαστε φέτος. Από Αθήνα Νέα Σμύρνη, καθίστε σπίτι για να έχουμε περισσότερα πράγματα, περισσότερες ευκαιρίες να κάνουμε Πάσχα, να κάνουμε Χριστούγεννα, να κάνουμε πανηγύρια στα χωριά μας, να είμαστε καλά, τίποτα άλλο. Πώς παίζουν μπάλα, ρε, οι αποστάσεις κρατάνε, κρατάνε όσο μπορούνε. Είναι το σπίτι μου στον Παλέρμο στη γωνία. Σέφι, δεν ξέρω αν το είδες, περάσαμε, κάναμε 1,5 κύκλο στο γήπεδο. Φεύγουμε να μπούμε πάλι μέσα στην πόλη. Η κλινική Κασταλία, που όπως έχετε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, δεν επιτρέπονται επισκέψεις καθόλου. Προσέχουν τους ανθρώπους, γιατί είναι ηλικιωμένοι, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Προσέχουν και αυτοί όσο μπορούν, γιατί όπως κοινάνε είναι πιο ευαίσθητοι, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Ένα κρούσμα να έχουν εκεί μέσα, πάει. Τελείωσαν όλα. Σωστά, κανονικά και τα μπλακάκια της πλατείας πρέπει να ξυλώσει. Τα μπλακάκια, εντάξει, όπως το βλέπει κανένας. Δημήτρη, περάσαμε από στάδιο. Είχε πολύ μικρή κίνηση. Μπαίνουμε μέσα πολύ. Και στο χτέλ περάσαμε. Μετεώρων, λέει η Μαρία. Μπορείτε να πάτε μετεώρων. Πρώτος φίλος που ζήτησε. Πρώτος φίλος μας, να πάμε λίγο εκεί που είπε πρώτος φίλος μας. Να το βρούμε λίγο. Α, Σκυλοσόφου. Εάν μας βλέπει ο φίλος μας Σκυλοσόφου. Λοιπόν, το καλύτερο είναι πάμε Παναγία, Μπούσδρα. Παναγία Εκκλησία. Α, οκ. Λοιπόν, μετροδημότης από Αθήνα ήρθανε. Δεν γνωρίζουμε, χάρη. Δεν γνωρίζουμε καθόλου αν έχουν έρθει. Λογικά, όλο και κάποιος θα ήρθε. Δεν θα ήρθαν, τόσοι έφυγαν. Δεν θα ήρθαν κι εδώ, τι στο καλό. Λοιπόν, στο φανάρι καλά είμαστε. Και άμα καθόμαστε πιο πίσω θα βλέπουμε και πιο μεγάλη κίνηση αυτό το φανάρι, γιατί... Πού είναι η Παναγία, πού είστε? Η Παναγία είναι... Οπα! Λοιπόν, αφήνουμε το Παλέρμο και μπαίνουμε πάλι στο κέντρο για να πάμε στην Παναγία. Μπούσδρα μας ζήτησε ο φίλος μας. Η οδός Μπούσδρας είναι ακριβώς στην Παναγία και κατεβαίνουμε για το θερινό κινηματογράφο. Χαιρετισμούς από Χίο στην πατρίδα Ματαράγκα, το χωριό μου. Ένα live και από εκεί. Λοιπόν, Βαγγέλη, δεν θα πάμε σε χωριά σήμερα. Καλησπέρα από Λευκοσία. Όπως πάτε Παναγιά, κάντε και μία στροφή στη Γεωργίου Καφέ. Λοιπόν, στη Γεωργίου Καφέ θα στο... Γεωργίου Καφέ στην αρχή. Θα μπούμε λίγο στην αρχή να μπούμε... Ωραία, θα στο κάνουμε το... Λοιπόν, και το διοικητήριο το καινούριο εδώ πέρα θα πάρει χρόνο βέβαια. Πήρε που πήρε χρόνο για να τελειώσει, θα πάρει ακόμα περισσότερο. Πέμπτο δημοτικό σχολείο. Πέμπτο δημοτικό σχολείο. Και μπαίνουμε προς το κέντρο.
σαν να βλέπω λίγο μια αυξημένη κίνηση τώρα εδώ πέρα. Τώρα να είναι λόγω επειδή κλείσαν τα καταστήματα, δεν γνωρίζω. Καλησπέρα την κυρία Νατάσα. Και κάποιοι άνθρωποι που έχουν την τρέλα τους μέσα τους και την αναδεικνύουν, τη δείχνουν. Ευχάριστοι άνθρωποι, ξέρουν πώς να γεμίσουν τη μέρα τους, κάνουν τις όμορφες σκέψεις, όμορφα πράγματα. Συγχαρητήρια Νατάσα μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη βόλτα από τον Θωμά. Προσπαθούμε Θωμά να δείξουμε σε αυτούς που είναι μακριά. Αυτό όσον αφορά για τα χωριά, πρέπει να καθίσουμε λίγο, να ξεκινήσουμε να δούμε ποια είναι έτσι κοντά μεταξύ τους και θα πάμε μια βόλτα να δείξουμε και τα χωριά. Γιατί όχι. Δικά μας χωριά είναι. Κάποιο άλλο σχόλιο δεν έχουμε. Γράψτε μας παιδιά, γράψτε μας κάτι κι εσείς. Να έχουμε κι εμείς να λέμε ό,τι θέλετε. Κύριε Υπουργέ μας, την καλησπέρα μας. Εσείς που είστε από μακριά και δεν μπορείτε να έρθετε, απολαύστε τη βόλτα τη δικιά μας και να τη χαρείτε. Ο Υπουργός μας, ο κύριος Κώστας Τιάρας, μας παρακολουθεί και όπως όλοι οι άλλοι φίλοι μας και συμπολίτες. Λοιπόν, υψηλάντο, δώσε υψηλάντο. Ηρεμία, καλό είναι. Νέκρα, έτσι πρέπει να είναι, να μην υπάρχει κίνηση μεγάλη. Παρά την απογοήτευση στο να βγούμε έξω, κάποιοι συνεχίζουν, γυλιάζουν, κάνουν ηλιοθεραπεία, πάνε για πεπάτημα. Απαγώ μισό λεπτάκι να το διαβάσω. Απογοήτευση της Λουβρίας τώρα. Δεν θα ήταν κι άσχημα, αλλά υπάρχουν και κάποιες ευαίσθητες. Κάποια ευαίσθητα άτομα που πρέπει να τους προσέχουν κι αυτούς. Βέβαια, για αυτούς γίνεται όλη η ιστορία και μένουν και μια σπίτι πια. Για αυτούς προσπαθούμε. Ναι. Okay, πάμε πράσινο το βασίλικο. Για αυτούς γίνονται όλα. Λοιπόν, και εδώ δεν υπάρχει καθόλου δραστηριότητα από ανθρώπους και καλά κάνουνε και δεν υπάρχει δραστηριότητα. Καλύτερα που δεν το είδατε αυτό. Έξω από την καφετέρια, 8 άτομα, 9 μαζί. Αυτοί είμαστε. Μπράβο μας. Κύριε Άρη, αυτή τη στιγμή όποιος θέλει παρκάρει όπου θέλει. Είναι το καλύτερο. Λοιπόν, καλημέρα από τον Μυροβόλο Χίο στην Πατρίδα. Μπράβο στους συμπολίτες που πειθαρχούν και ακολουθούν τις υποδείξεις. Όχι όλοι, Άρη. Δεν πειθαρχούν όλοι. Τι κάνετε? Να μπείτε στο καλύτερο live streaming να μας παρακολουθήσετε. Θέλετε να πάτε σπίτι τώρα. Μένουμε σπίτι. Τουλάχιστον δεν έχεις πάρει τα παιδιά μαζί σου. Να και μια φίλη μας. Από Μοναχό προσοχή. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Χριστοβαλάντη. Λοιπόν, να πάμε να δείξουμε λίγο Γεωργίου καφέ που μας ζήτησε ο φίλος μας στην αρχή. Όχι, θα πάμε εδώ αριστερά. Ευχαριστούμε πολύ που κρατάτε συντροφιά. Να είσαι καλά, Νίνα.
Σούπερ μάρκετ λογικό είναι να έχει κόσμο. Βέβαια και εδώ μπαίνουν σε όχι μεγάλη ποσότητα ανθρώπων. Και καλά κάνουνε. Ο κόσμος φοβάται, είναι φοβισμένος. Δείξτε λίγο κατανόηση. Να συμπάξουμε, γιατί εντάξει. Λογικό είναι κιόλας. Κάποιο άλλο σχόλιο δεν έχουμε. Οκ, πιο κάτω θα στρίψουμε, όχι, στην πλατεία αστυνολογίας. Για να δείξουμε λίγο στο φίλο μας τη Γεωργίου Καφέ. Βέβαια θα δείξουμε μόνο στην αρχή, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε όλη την όδο του Γεωργίου Καφέ. Λοιπόν, Καποδιστρίου, είμαστε πλατεία αστυνολογίας. Διώξτε τους από το κόφι. Σε λίγο θα ξεμείνουν και από καφέ, μην αγχώνεστε. Θα ξεμείνουν από καφέ, λέει ένας φίλος μας, διώξτε τους από τα καφέ. Λοιπόν, πλατεία στρατολογίας, άδεια, πάρα πολύ ωραία. Σε σύγκριση με κάποιες άλλες φορές που είχα δει μανούλες με παιδάκια, πάρα πολύ καλά, άδεια η πλατεία. Να τους και ο κύριος πήρε τον ποδήλατό του και βγήκε βόλτα, καλά κάνει. Πάτε στη Μαύρη και να δείτε τον κόσμο, μετά πηγαίνετε σοφάδες στα Ρωμά. Όλοι είναι έξω. Κάνω καταγγελία. Να κάνεις, Παναγιώτη. Λοιπόν, στρίβουμε εδώ, Γεωργίου Καφέ. Η Γεωργίου Καφέ που μας ζήτησε ο φίλος μας. Αυτή είναι. Απόλαυσε την φίλη μας τη Γεωργίου Καφέ. Βέβαια, η Γεωργίου Καφέ πάει μέχρι κάτω. Εμείς μέχρι εδώ θα δείξουμε ένα τετράγωνο. Θα στρίψουμε τώρα για να πάμε για την Παναγία, την εκκλησία της Παναγίας, βοήθειά μας. Λοιπόν, εδώ συνεχίζει Γεωργίου Καφέ. Να σας δείξουν, παιδιά. Συνεχίζει Γεωργίου Καφέ και πάει και ακόμα πιο κάτω. Βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε όλο αυτό το δρόμο. Λοιπόν, η εκκλησία της Παναγίας. Δημήτρη, τι ακόμα δεν έκανες, πες μου λίγο, θύμισέ μου φίλε, γιατί έχουμε πολλά σχόλια, μπορεί να μην διάβασε κάτι. Και η εκκλησία της Παναγίας, βοήθειά μας. Μένουν σπίτι, το βοήθημα να πάτε στο Λυκό και Παλέρμο. Φίλε Αποστόλη, ο Αποστόλης Σταμούλης, πρόεδρος. Λοιπόν, από εδώ πάμε δεξιά εμείς και αμέσως αριστερά μπαίνουμε στην Μπούζδας. Το ξέρουμε, γίνεται χαμός το βράδυ σε αυτά τα δύο που ανέφερες, αλλά δυστυχώς πρέπει να το καταλάβουν μόνοι τους. Οδός Μπούζδας, μας το ζήτησε ένας φίλος μας. Πάμε οδός Μπούζδας και πάμε μέχρι κάτω θερινό κινηματογράφο και έπειτα πάμε στον Άγιο Νικόλαο, στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, να διαβάσουμε ακόμα, δεν έκανες, όχι, δεν ξέρω, Δημήτρη, θύμισέ μου γιατί πιο ακριβώς αναφέρεσαι. Λοιπόν, αυτή είναι η οδός Μπούστρας, έρημη, πολύ σωστή. Πάρα πολύ καλό, ούτε αυτοκίνητα κυκλοφορούν στις γειτονιές, τίποτα. Δηλαδή αυτή η κίνηση που υπάρχει, η μικρή, είναι στο κέντρο. Και η λογική είναι, πιστεύω, πιο πολύ θέλει ο κόσμος να ψωνίσει, να κάνει τα ψώνια του κτλ. Να δούμε λίγο. Αυτά είναι.
σε απόσταση καραντίνας κάνουν οι άνθρωποι, καλά κάνουνε. Φύλλα για τα ρούχα μέχρι στα μισά. Πλατεία Λάπα, ναι, πολύ σωστό. Και πλατεία Λάπα. Δεν πήγαμε, φίλε Στέφανε. Δεν ξέρω αν θα μας πάρει ο χρόνος. Αν θα μας πάρει ο χρόνος, γιατί είναι κεντρικό σημείο και είναι μεγάλη πλατεία, θα πάμε μια βόλτα. Γιατί όχι. Λοιπόν, εργατικά καμινάδες. Ήσυχα, πολύ ήσυχα, πολύ ωραία. Και έτσι πρέπει να γίνει. Μένουμε σπίτι. Καλά, το μένουμε σπίτι, χορταίνεις τα παιδιά, απολαμβάνεις την οικογένεια, επιτραπέζιο. Καλά, δεν το συζητάμε για ταινίες. Από πού θέλεις να πούμε τώρα για Άγιο Νικόλαο? Πώς πάμε? Α, πάμε από εδώ, στον κεντρικό δρόμο, πάμε από εδώ. Παιδιά, γράψτε μας κανένα σχόλιο. Αν μας βλέπει ο φίλος μας ο Δημήτρης, δεξιά στη Μαλινοπούλου. Αχ, περάσαμε, φίλε. Δεξιά στη Μαλινοπούλου περάσαμε, δυστυχώς. Συνεχίζουμε μυαλού. Εάν βλέπετε τον δρόμο όπως είμαστε, μπορείτε να μας πείτε. Πάμε τώρα για Άγιο Νικόλαο. Αν έχετε κάπου να προτείνετε μπροστά στον δρόμο που πάμε για Άγιο Νικόλαο, μας το λέτε. Μετά τον Άγιο Νικόλαο, εγώ θα έλεγα μια βόλτα Λάκα του Ματζιάρα. Είναι κοντά, προς τα εκεί, πίσω από το Μαρινόπουλο. Όχι, Λάκα του Ματζιάρα είναι πιο πάνω, είναι στον Αδάμ. Πώς λέγεται η πλατεία εκεί πέρα. Ευχαριστούμε, ρε παιδιά. Μακάρι όταν έρθουμε με το καλό, πολύ αργότερα, όλοι να είναι καλά και υγιείς. Όλοι θα είμαστε καλά, αρκεί να παίρνουν τα μέτρα μας. Να μένουμε σπίτι μας. Παίρνα μία μέσα από καμία δεσά. Αχ, Δημήτρη, περάσαμε από καμινάδες, στύψε εδώ, Μάγκελε. Περάσαμε από καμινάδες, φίλε μου, δηλαδή περάσαμε από Μπούζδρα στην Παναγία. Μέσα δεν μπήκαμε, αλλά ήταν, είχε ερημιά. Αυτό είναι το καλό, ότι είχε ερημιά, δεν είχε κινητικότητα, δεν είχε κόσμο έξω, δεν είχε παιδάκια. Αυτό ήταν το πιο ωραίο και το πιο καλό. Και αυτό που ισοδοξούμε όλοι, να είναι άδειοι δρόμοι. Είμαστε εδώ, τώρα πλησιάζουμε στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Συζητάμε εδώ, λέμε ότι έχει ερημιά. Ναι, και αυτό είναι, αυτός είναι ο σκοπός. Μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι. Ξαναμένουμε σπίτι. Δηλαδή, εγώ που είμαι και ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να κάτσω στο σπίτι, ειλικρινά, παιδιά, με λέει η γυναίκα μου, πρώτη φορά σε έχω δει να κάθεις τόσο πολύ σπίτι. Ειλικρινά, μου το έλεγε αυτό. Δηλαδή, το ξαναλέω εγώ μόνος μου και γελάω μόνος μου. Πρώτη φορά σε βλέπω το σπίτι τόσο πολύ. Τώρα με βγει σπαστικό γέλιο. Συγγνώμη. Να το σκέφτομαι, μην πειράς. Τα πιο ωραία. Κάτσε, τι είναι και παιδάκι μικρό. Λοιπόν, αυτά είναι τα πιο ωραία. Λοιπόν, όποιος θέλει, γράφει ένα σχόλιο. Οτιδήποτε θέλει, πάμε στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Άγιε Μανούλα, βγήκε στη γειτονιά. Το τιμότερο είναι αυτό το πράγμα, να βγεις σε μια ερημιά στη γειτονιά σου παρά να βγεις με πολύ κόσμο. Έχεις παιδάκια είναι αυτά, δεν καταλαβαίνουν, δεν γνωρίζουν πολλά πολλά. Και τα δικά μου τα παιδιά έχουν σκάσει μέσα. Και ποιο παιδί δεν σκάει μέσα στο σπίτι, το σκάμε εμείς οι μεγάλοι. Άρα λίγο υπομονή. Λοιπόν, καλησπέρα, ο Δημήτρης μας γράφει καλησπέρα, μια βόλτα από πλατεία Ακαδημίας και έπειτα Λάκα Ματζιάρα. Λάκα Ματζιάρα θα πάμε. Α, η πλατεία Ακαδημίας είναι αυτή, ναι. Δημήτρη, και στα δύο θα πάμε τώρα. Περνάμε λίγο Άγιο Νικόλαο. Προχωράμε ευθεία. Να, εδώ είναι η πλατεία. Μάλλον κάνει μια όπως την εδώ, Ευάγγελε. Να μπούμε εδώ πέρα. Εδώ είναι η πλατεία του Αγίου Νικολάου. Φίλε Δημήτρη, κάτσε συντονισμένος.
μετά την πλατεία του Αγίου Νικολάου εδώ πέρα από την εκκλησία, θα πάμε πλατεία Ακαδημίας και πλατεία στη Λάκα του Ματζιάρα. Δύο πολύ ωραίες πλατείες. Έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές στην κάθε πλατεία. Γιατί κάποτε παίζαμε στις πλατείες, στις σαλάνες και δεν μας ένοιαζε. Τώρα όμως, όπως έχει γίνει η κατάσταση όλη, κάνουμε εδώ μία του κύκλο. Να και ο Άγιος Νικόλαος. Και εδώ βοήθειά μας το Αγίο. Λίγο σαν τα πέρα, Βαγγέλη, παρακαλώ, πεθύμησα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρία Λιδία, θα περάσουμε από Σαρανταπόρου, γιατί θα πάμε Λάκα του Ματζιάρα. Ναι, κάνουμε το κύκλο εδώ πέρα. Α, και παιδιά, ασχοληθείτε, βάψτε, κάντε και άγγελα. Γυμναστική κάνει και ο άνθρωπος. Την καλύτερη γυμναστική κάνει. Και γλιτώνει και κάποια έξοδα που θα δίνει να του βάψουν. Η πλατεία, όπως βλέπει το Αγίου Νικολάου, είναι άδεια και πολύ σωστά και ορθώς μένει άδεια. Φίλε μας Βάιο, ο Βάιος σχολιάζει, πολλή κουβέντα γίνει για το αθλητικό πάρκο, μπορείτε να πάτε μια βόλτα. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε με αθλητικό πάρκο, σε ενημερώνω, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν το έχεις δει από την αρχή το live μας, πήγαμε αθλητικό πάρκο, δεν είχε πολλή κινητικότητα, η μεγαλύτερη κινητικότητα γίνεται το βράδυ, όπως στο αθλητικό πάρκο και στο Παλέρμο, και ξαναλέω, μακάρι αυτός ο δήμαρχος, προσωπική μου γνώμη, και πάλι, ό,τι λέω είναι δικά μου, δεν είναι κάτι ούτε παλτό ούτε τίποτα. Προσωπική μου γνώμη, βγάλε τις μπασκέτες δήμαρχε, βγάλε τα παγκάκια ξύλωσέ τα. Βάλε 10 ανθρώπους να πάνε να βγάλουν, να ξεβιδώσουν τα παγκάκια, να ξεβιδώσουν, θα γιάσεις άνθρωπέ μου. Βασίλη μου, σε κλιπαρώ. Πολλοί άλλοι συμπολίτες μπορεί να στο έχουν πει. Ήδη κάποιος δήμαρχος, δεν θυμάμαι που ακριβώς, ξύλωσε μπασκέτες και πολύ καλά έκανε και χίλια μπράβο. Όποιος θέλει, ας βάλει μια μπασκέτα ρε παιδάκι μου σπίτι του. Ας βάλει μια μπασκέτα σπίτι του, στον τοίχο, στην οικοδομή. Δεν γίνεται. Λοιπόν, βγήκαμε Τρικάλων. Έχει κάποια κινησούλα λίγο. Μέχρι που και θα έχει απαγόρευση εξόδου από τον νομό, όπως ακούστηκε. Δεν ξέρω τι θα γίνει κτλ. Παίρνουμε Τρικάλων, είσοδο προς Καρδίτσα. Να διαβάσουμε και λίγο τα σχόλια. Από αρχικά των χρόνων τα πρόβατα φοβούνται το λίγο και στο τέλος θα πάει ο Τζομπάνος στο σφαγείο. Όλα έχουν τη λογική τους. Μπράβο παιδιά, όλα τέλεια και μπράβο στους κρατιώτες. Ευχαριστούμε πολύ Βάνα. Μπράβο παιδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την βόλτα. Μένουμε σπίτι, προστατεύουμε τους δικούς μας ανθρώπους, ειδικά όσοι είμαστε στα αστικά κέντρα, δεν πειράζει αν δεν κάνουμε Πάσχα. Δεν πειράζει καθόλου να κάνουμε Πάσχα. Μπορούμε να κάνουμε Πάσχα όταν τελειώσει όλο αυτό όλοι μαζί. Έρε γλέντια που έχει να γίνει, δεν ξέρω, εσείς, όταν με το καλό έρθει στο τέλος αυτή η καραντίνα, θα γίνουν γλέντια. Λοιπόν, μπες εδώ στο σούπερ μάρκετ, Βάγγελε. Ο Θωμάς, ο Μαρκινός, φίλε, Θωμά, εσύ αγόρι μου έχεις έλλειψη από μπιλιάρδο τώρα, σε καταλαβαίνω. Α, στην Κατερίνη έβγαλε τα παγκάκια. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Δεν το ήξερα σε ποια πόλη ήταν, στην Κατερίνη. Να γιάσει ο άνθρωπος. Να γιάσει, παιδιά. Καλησπέρα, μένουμε σπίτι, αλλά να μείνουμε και ηλικιωμένοι. Να μην σου λέω, ναι, από εδώ και έχεις δίκιο, Κατερίνα. Μεγάλο δίκιο. Είναι αυτό που λέμε κι εμείς, γιατί από ό,τι λένε και τα σχετικά, οι νέοι δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο θα αντιμετωπίσουν οι μεγάλοι. Λοιπόν, πλατεία Ακαδημίας. Που μας το ζήτησε και ένας φίλος μας. Δεν θυμάμαι, θα κάνουμε ένα τετράγωνο το γύρο της πλατείας. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μια άδεια πλατεία που έτσι πρέπει να είναι. Πολύ σωστά. Εντάξει, τώρα ένας άνθρωπος τώρα για δύο δεν έγινε
χαλασμός, συνωστισμός να μην υπάρχει. Πάρα πάρα πολύ ωραία, παιδιά, του χάρηκα. Μια πλατεία που τη χάρηκα που δεν έχει κόσμο. Μπράβο. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, 40 πόρο, να πιάσουμε 40 πόρο που μας είπε μια φίλη, όχι, πιο κάτω. Δεν χρειάζεται, δείξαμε την πλατεία, πάρα πολύ ωραία. Είναι από τις πλατείες που ευχαριστήθηκα, που μου πιάστηκε. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο τι λέει ο φίλος μας ο Στέφανος. Πάμε εδώ αριστερά. Μετά την οικονομική κρίση έχουμε την κοινωνική. Θα σταματήσουν οι κοινωνικές επαφές. Εντάξει, δεν νομίζω, φίλε Στέφανε. Τώρα λίγο στην αρχή, που θα φύγει αυτό και θα βρεθεί κάποιο εμπόριο κτλ. Λοιπόν, είμαστε στην οδό Παπαρηγοπούλου. Πάμε. 14ο δημοτικό σχολείο. Πολύ σωστά. Άδεια. Ούτε παιδάκια να υπάρχουν μέσα να παίζουν τίποτα. Μπράβο. Ο κόσμος έχει βγει στα μπαλκόνια έτσι λίγο στις αυλές τους, αυτοί που έχουν αυλές. Αυτοί που έχουν αυλές είναι και τυχεροί. Οι άλλοι που δεν έχουν και αυλές και έχουν μόνο τα μπαλκόνια, εκεί κι αν είναι πνιγμένοι μέσα στα 4 τουβάρια. Υπομονή, παιδιά. Υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, διάβασα κάτι ωραίο στο Facebook που κυκλοφορούν πολλά στιχάκια καινούργια κτλ. 25 Μαρτίου λέει 12 η ώρα να βγούμε όλοι να τραγουδήσουμε τον εθνικό ύμνο μας. Ναι, να βγούμε όλοι. Εγώ θα το κάνω. Και όποιος θέλει να το κάνει, να βροντίξουν τα μάρμαρα να ακουστούν μέχρι στον Άδη. Όχι μόνο. Ναι, από εδώ. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Δεν υπάρχει λόγος να πάμε δηλαδή σε μια παρέλαση που θα γινόταν χαμός και φασαρία και θέμα υγιεινής κτλ. Θα βγάλουμε όλοι μας τα μεγάφωνα και θα τραγουδήσουμε και τον εθνικό μας ύμνο, θα τα κρεμάσουμε τις σημαίες μας και είναι σαν να πήγαμε στην παρέλαση. Δεν θα είναι το ίδιο, αλλά θα αισθανθούμε μια εθνική υπερηφάνεια. Στρίβουμε δεξιά εδώ πέρα. Είμαστε για τη φίλη μας που μας σχολίασε πριν στην οδό 40 πόρου. 40 πόρου και θα πάμε στην πλατεία Λάκα Ματζιάρα. Ο κύριος Ευάγγελος Πουμπαρούτας. Γεια σου, Ευάγγελε. Λοιπόν, αυτή είναι η 40 πόρου, όπως αναμενόταν, χωρίς κίνηση και πολύ ωραία. Πολύ σωστά. Σήμερα ήταν λαϊκή εδώ. Όχι, η λαϊκή γίνεται τη Δευτέρα εδώ. Στρίβουμε εδώ. Να πάμε Λάκα του Ματζιάρα. Τον ύμνο της Αναγέννης πρέπει. Εντάξει, φίλε μας Κώστα, αγαπάμε για Αναγέννηση, αλλά εκείνη η μέρα είναι εθνική υπερηφάνεια. Θα πάμε τον εθνικό μας ύμνο, που καλύπτει όλους τους ύμνους από όλες τις ομάδες. Πιστεύω να έχω δίκιο. Υπάρχουν συνεργείες, εργοτάξεις, οικοδομίες που δεν έχουν απόσταση ούτε 50 πόντους. Τι να έχουμε να πούμε, Βούλα. Είναι δύσκολα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη, δεν γνωρίζω. Λοιπόν, Λάκα Ματζιάρα, έλα δήμαρχε και πες αυτά τα παιδάκια μην παίζετε. Έλα δήμαρχε και πες τα παιδάκια αυτά μην παίζετε, αν είναι δυνατόν. Τα παιδάκια είναι παιδιά. Δεν μπορούν να κρίνουν τα παιδιά. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι. Θέλουν χαρά. Δεν μπορούν τα παιδιά να τα κρατήσει μέσα. Είναι σαν να κρατάς ένα λιοντάρι. Εντάξει, παιδιά είναι. Δεν καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αλλά όμως, δήμαρχε, ξύλωσέ τα. Α, πάμε μια εργατικά. Πάμε. Λοιπόν, πάμε εργατικά. Ξύλωσέ τα όλα τα παγκάκια. Γράψτε ποια πλατεία είναι το κάθε παγκάκι. Γιατί αλλού έχει κίτρινα παγκάκια, αλλού έχει καφέ, αλλού έχει μαύρα. Δεν είναι κακό πράγμα. Τα φιλέ. Δεν υπάρχει λόγο. Υπάρχει τώρα το φιλέ εδώ πέρα. Θα μαζευτούν 10-15 παιδιά, θα παίξουν βολή. Εντάξει, τι να κάνουν τα παιδιά.
Έχω χαλάσει πολλά παπούτσια σε αυτόν τον δρόμο, λέει η φίλη μας η κυρία Βούλα. Επίσης, περάσετε μια βόλτα από την Αγία, από την Αγία Παρασκευή. Ναι, είμαστε κοντά στην Αγία Παρασκευή. Θα περάσουμε. Ο φίλος μας ο Λευτέρης ο Μιχαλόπουλος και όλοι μαζί να σηκώσουν τις σημαίες στα μπαλκόνια επάνω. Το όλοι μαζί είναι σχετικό, φίλε Λευτέρη. Το όλοι μαζί είναι σχετικό όντως, ναι. Από εδώ πάμε στα εργατικά. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές που τους έχουμε ψηφίσει εμείς οι πολίτες και ήθελαν να την καταργήσουν αυτή τη σημαία. Τους ενοχλούσε πάρα πολύ. Τους ενοχλούσε το χρώμα, η γαλανόλευκη, τους ενοχλούσε ο σταυρός. Εντάξει. Αυτοί είμαστε, αυτούς ψηφίζουμε. Χαλάλη μας. Τέλος πάντων, ας μην επιλέξουμε άλλο από τα αθλητικά. Και μην ξεχνάμε τον Εύρο, τα σύνορα και εκεί τεράστιο θέμα. Και όμως με αυτό το κορονοϊό, φίλε Στέφανε, ναι, μπαίνουμε εκεί μέσα. Με όλο αυτό το κορονοϊό ξεχάσαμε τα παλικάρια που είναι εκεί στον Εύρο. Μέχρι προχθές λέγαμε να στείλουμε πράγματα, να κάνουμε κτλ. Και κάπως ξαφνικά, μπαμ, ήρθε το τέλος. Να τους έχει ο Θεός καλά. Γιατί και αυτά τα παλικάρια παλεύουν με τον κορονοϊό εκεί πέρα, παλεύουν με τα σύνορα να τα κρατήσουν ασφαλές. Γενικά είναι αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή. Βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο σε έναν ιό, βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο να προστατεύσουν τα σύνορα στο κάθε λάθρο μετανάστη, γιατί δεν είναι μετανάστες. Τέλος πάντων. Ας μην πούμε παραπάνω, ας κάτσουμε εδώ γιατί συγχυζόμαστε κιόλας. Παιδιά. Εργατικά. Αγίου Δημητρίου. Πάρα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, το εννοώ ότι μένουμε σπίτι. Σε αυτό αναφέρουμε, δηλαδή δεν υπάρχει κόσμος. Πάρα πολύ ωραία και τέλεια. Μια άδεια πλατεία όπως πρέπει, χωρίς παιδιά να παίζουν, τέλεια, χωρίς ανθρώπους να είναι έξω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να διαβάσουμε. Ναι, καλά, κρασί. Κρασιά μάλλον. Μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι κίνηση 40 και φαναρίου ήταν σε επίπεδα με μισό λεπτάκι. Καθημερινές ημέρας. Ίσως επειδή έβγαινε ο κόσμος για να ψωνίσει. Εντάξει. Πάμε Αγία Παρασκευή. Όπως θα βγούμε εδώ ευθεία, θα βγούμε πάνω. Ίσως γι' αυτό φίλε μας Κώστα. Βούλα, μένει η μανούλα σου, δεν μας το έλεγες λίγο νωρίτερα, να δείξουμε το σπιτάκι, να το δεις έστω από μακριά. Η κυρία Βούλα έγραψε ένα σχόλιο, wow, κάπου εκεί κοντά μένει η μανούλα μου. Και συγγνώμη που έβρισε, λέει ο φίλος μας ο Λευτέρης, έβρισα μόνο τους βουλευτές που θέλουν να καταργήσουν την σημαία μας. Συμφωνώ μαζί σου φίλε. Δεν θα δώσουμε άλλη σημασία σε αυτό τώρα. Να απολαύσουμε την πόλη μας πιο πολύ. Οπα. Εδώ, ακολουθάμε και εμείς την ποδηλάτησα. Όσοι φοράμε μάσκες και γάντια, το ξέρουν το σωστό τρόπο της λειτουργίας της μάσκας ή και του γάντια, ακόμα και όταν τα βγάζουν τα γάντια από τα χέρια μας, αν μεταφέρουμε κάποιον ιό κτλ. Όχι. Είμαστε ανημέρωτοι.
δεν έχουμε καμία ενημέρωση που θα μπορούσαν τα κανάλια να, αντί να προβάλλουν 15 ρεπορτάζ για τον κορονοϊό, να δείξουν και λίγο οδηγίες στα παιδιά. Μόνο από το ίντερνετ, εγώ στο ίντερνετ είδα. Και η κοπέλα έχει απόλυτο δίκιο το πώς βγάζουν τα γάντια. Όλοι πιστεύω το 90% τα βγάζουν με λάθος τρόπο τα γάντια. Φοβόμαστε μήπως αυτό με τα γιο. Σε βλέπει άλλο, α, φοράς γάντια, εντάξει. Και αυτό δεν φοράω γάντια, σε σακούλα που ακούμπησα. Και εδώ η πλατεία άδεια, έφυγαν τα παιδιά και καλά έκαναν. Η σακούλα που ακούμπησα δεν έχει μικρόβια, δεν έχει όλα εντάξει. Δηλαδή, εσύ που την έβιασε με γυμνά χέρια. Ενημερωτική εκπομπή να ενημερώσουν τον κόσμο πώς να χρησιμοποιούν τα πράγματα δεν υπάρχει. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει. Λοιπόν. Και εδώ βγαίνουμε 40 πόρου πάλι στο ζωγραφιστείο του Αδάμου. Πάμε δεξιά για να πάμε που μας είπε ο φίλος μας για την Αγία Παρασκευή. Η κυρία Βούλα, η κυρία Βούλα λέει δεν πειράζει. Αχ, χαίρομαι. Πολύ ωραία. Άντε γύρω γύρω όλοι πάτε τώρα Παλάμα. Ο Θάνος φαγώθηκε, θέλει να δει Παλάμα. Θέλει να δει Παλάμα. Φίλε μας Θάνο, να φορτάσουμε λίγο την καρδίτσα μας πρώτα. Δεν ακούγεται ήχος. Έπεισα να τα πω και λέχανα. Όχι, ενεργοποιημένο τον έχω τον ήχο. Εντάξει, που είναι λίγο το σήμα του ίντερνετ να κόλλησε. Ο κύριος καθηγητής, αν θέλει μας ενημερώνει αν έχουμε ήχο κανονικά. Επισανταπόρου και λαχανά να δεις βόλτες που πάνε μικρά τα παππούδια τόσο πολύ. Ναι, δηλαδή αυτό ρε παιδιά, να αφήσουν το παιδί μου 2 χρονών, 3 χρονών να το πάρει ο παππούς να το πάει βόλτα, με ξεπερνάει. Με ξεπερνάει. Τέλος πάντων. Τρία χρόνια μένουν, ναι, εντάξει. Εγώ πήγα την έβγαλα σήμερα. Μπράβο σου Θάνο, την έβγαλα από σήμερα τη σημαία. Θα πάτε στην Κολοκοτρώνη. Θα δείξει. Να μην σου πω ψέματα. Γιατί έχουμε ήδη 55 λεπτά που είμαστε στον δρόμο. Θα δείξει, γιατί όχι. Χαίρομαι πάντως που είδε και η κυρία Βούλα. Πάντως πρέπει να έχει κολλήσει το ίντερνετ. Είμαστε Αγία Παρασκευή. Εδώ είναι η εκκλησία. Θα δούμε και το πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Ο κόσμος περιμένει με ανυπομονησία να μπει στο μάρκετ να ψωνίσει. Κρατάνε τα μέτρα κι αυτοί. Πολύ ωραία. Οπα. Και εδώ μεγάλη χάρη της Αγίας Παρασκευής. Χαρά, είναι άδεια. Πάρα 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 πολύ ωραία. Μένουμε σπίτι. Σωστά. Άδεια.
σπίτι. Μένουμε σπίτι. Δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι και η ώρα, επειδή είναι μεσημέρι, να φταίει και αυτό. Λοιπόν, και τώρα πάμε, που μας ζήτησε φίλος μας, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος. Πάμε Δημητρίου Λάπα, δείχνουμε πλατεία Λάπα και κλείνουμε με αθλητικό πάρκο για σήμερα. Εάν σε περίπτωση δεν θα έχει κάποια κυκλοφριακή καραντίνα κτλ. Κτλ. Εμείς θα είμαστε εδώ να κάνουμε και μια βόλτα, υποσχέψη να δείξουμε και κάποια από τα χωριά μας, όπως μας ζήτησαν οι φίλοι μας Ματαράγκα, Παλαμά και Σοφάδες. Θα χαρούμε, παιδιά, να σας δείξουμε αυτά τα μέρη, αλλά πρέπει και εμείς όσο μπορούμε, όσο μπορούμε, να φυλαζόμαστε. Λοιπόν, μανάβικα. Ανοιχτάμε λίγο κόσμο. Εντάξει, πολύ σωστά. Είμαστε οδός Καραϊσκάκη. Πιστεύω μήπως και είναι η ώρα που είναι μεσημέρι τώρα και... Ξέρεις πότε το θυμάμαι έτσι άδειο, όταν ήταν ο μαραθώνιος δρόμος, θυμάσαι, που είχαμε όλο τον δρόμο δικό. Ήταν έτσι όμως γιατί είχαν κλείσει, παιδιά, το δρόμο. Είχαν απαγόρευση κυκλοφορίας και ήταν άδειος. Τώρα, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ταξιδέψατε σε όλους τους δρόμους που έχω προπατήσει και ζήσει. Εμείς ευχαριστούμε που παρακολούθησες αυτό το live μαζί μας, παρέα. Σούπερ, όλοι μέσα πολεμίζουν. Ναι, μένουμε σπίτι, ευσταθία. Όλοι μέσα. Καραϊσκάκη και Δημητρίου Λάπα. Στρίβουμε Δημητρίου Λάπα. Τα εργατικά τα ξεχάσετε στο νοσοκομείο. Τα καινούργια τα εργατικά εννοείς. Ναι, πήγαμε μέχρι Παλέρμο. Δεν πήγαμε τόσο μέσα. Μπορεί κάποια άλλη στιγμή, φίλε μου, Αργύρι, να πάμε. Λοιπόν, Δημητρίου Λάπα, ένας δρόμος ήσυχος. Να τους και παππούς με το ποδήλατο, τσόκο τσόκο, φοράει τη μασκούλα, προστατεύεται. Εντάξει, αυτή η μάσκα δεν προστατεύει καθόλου. Να, είναι 75 χρονών. Και τι έγινε, μωρέ, βγήκε έξω. Παππού, να σε ρωτήσω, γιατί βγήκες έξω? Η απάντηση, παιδιά, ήταν έχω δουλειά. Αυτά είναι ωραία. Χαίρετε. Πόσο ζηλεύω να πάρω τη μηχανή μου και να πάω μια βόλτα τώρα. Κατάρα, παππέ. Ε? Κατάρα, παππέ. Κάπου εδώ θα κλείσουμε. Ήταν μια ωραία βόλτα, γιατί δεν είχε πολύ κόσμο έξω, όπως πρέπει να είναι. Δεν είχε πολλά παιδιά στα πάρκα. Βέβαια το βράδυ αλλάζουν λίγο τα πράγματα, κυρίως στο αθλητικό πάρκο Παλέρμο. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, και ας γίνουμε κουραστικός. Κύριε Δήμαρχε, ξύλωσέ τα. Και να δω, ρε παιδί μου, όταν θα φύγει αυτός ο κορμιός, θα πάνε τόσο πολύ για μπάσκετ. Άι να δούμε. Λοιπόν, πλατεία Λάπα. Πάρα πολύ, ε. Μια πλατεία χωρίς κόσμο καθόλου. Μια πλατεία άδεια. Παραμονάχα μια κυρία κάθε σε ένα παγκάκι. Α, εντάξει, είναι η κυρία της γειτονιάς, Μάντι. Μάντι! Μένουμε σπίτι! Λοιπόν, φίλοι μου, η κοπέλα μένει εδώ στη γειτονιά. Έβγαλε το σκυλάκι της βόλτα.
Άγιος Αλέξανδρος. Μεγάλη χάρη του. Έχουν κάποιο άλλο σχόλιο? Όχι. Λοιπόν, φτάνουμε. Γεια σου φίλε Μανώλη. Φτάνουμε αθλητικό πάρκο και εδώ θα κλείσουμε. Θα κάνουμε μια γύρα το αθλητικό πάρκο, για όσους δεν το είδαν στην αρχή. Και θα κλείσουμε. Τώρα, σε κάποια άλλη φάση μπορούμε να κάνουμε έτσι και ένα βραδινό, αν όχι σήμερα, μάλλον αύριο Κυριακή, που θα είναι κλειστά και τα μαγαζιά. Αν δεν ξέρω, είναι κλειστά τα μαγαζιά. Θα ανοίγουν και Κυριακές. Θα ανοίγουν και Κυριακές, οπότε δεν θα είναι κλειστά τα μαγαζιά. Τώρα καλά πάτε, καλό μεσημέρι με την, από την Ομορφικό. Να είσαι καλά Βούλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολούθησες μαζί μας όλη τη βόλτα. Φαντάζομαι ήρθαν αναμνήσεις και σκέψεις όμορφες. Ευχαριστούμε για τη βόλτα. Προστάμε κέρες με πανηγύρι 15 Αυγούστου, λαμπερό. Καλό κουράγιο. Λοιπόν, λαμπερό, πω τι έχει να γίνει στα πανηγύρια. Εγώ θα πάω στο δικό μου πανηγύρι, αν πρώτα γίνει, στην Ήπειρο, στη Βόρεια Ήπειρο, εκεί που σηκώνουμε τις σημαίες με καμάρι. Λοιπόν, είμαστε τέταρτο γυμνάσιο, τέταρτο λύκειο, πρώτο γυμνάσιο. Θα κάνουμε τη βόλτα εδώ στη σχολεία γύρω γύρω. Λοιπόν, ο φίλος μας, η φίλη μας Ευδοκία, καλησπέρα στην όμορφη Καρδίτσα, μας λείπει πολύ. Ο φίλος μας ο Βίλιαμ, ευχαριστούμε, ναι, το διαβάσαμε. Λαμπερό πανηγύρι, ναι, τέλεια, τέλεια. Χαίρετε. Λοιπόν. Είμαστε στο γήπεδο, από τη μεριά του κολυμπητηρίου, είναι κλειστό. Και βέβαια εκεί υπάρχουν και οι αθλητές που αθλούνται με το κόουτς. Πάντως και ανά τρία άτομα που είναι, κατά την απόσταση, καλό είναι αυτό. Σε σχέση με πριν, έχει πολύ λιγότερο κόσμο το αθλητικό πάρκο. Ο φίλος μας ο Δημήτρης, το απόγευμα θα είναι γεμάτο πάλι το αθλητικό. Καλησπέρα από την Κρία Βρύση Καρδίτσας, μένουμε σπίτι, σαφέστε και μένουμε σπίτι. Λοιπόν, να το και το παλικάρι, μια χαρά είναι, με σωματάρα του, ούτε κιλά θέλει να χάσει τίποτα, αλλά ήρθε για να τρέξει. Εντάξει, καλά έκανε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Καρδίτσα Live Streaming, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε μαζί μας αυτή την όμορφη βόλτα. Μια βόλτα που εγώ είμαι αισιόδοξος, δεν είχε πολύ κόσμο. Καλή συνέχεια και καλή αντάμωση και πάλι.